Θέλαμε τη συμβολή σας στη συζήτησή μας με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτικότητα και την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ. Βλέπω από το χθεσινό ρεπορτάζ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών και ΕΜΑΚ και την αναστολή εργασίας. Σε σχέση τώρα με την υποχρεωτικότητα στους άνω των 60 και τα 100 ευρώ, εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, το θέμα της υποχρεωτικότητας είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων. Απ' τη μια είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος, το δικαίωμα στην υγεία, ατομικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και απ' την άλλη έχουμε το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν γίνεται μια στάθμιση. Η στάθμιση η οποία έγινε σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζομένων ορθώς έγινε και κρίθηκε συνταγματική, διότι ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν ισόρροπα τα αιτήματα και άρα έπρεπε να υπάρξει ένας περιορισμός μεγαλύτερος. Σε ό,τι αφορά όμως αυτόν τον εμβολιασμό τον ηλικιακό, προσωπικά έχω επιφυλάξεις. Είναι διαφορετικό το ζήτημα. Τι εννοεί? Εδώ δεν έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων, διότι η κατηγορία των άνω των 60 δεν κολλάει περισσότερο από τους άνω των 40. Αν άρα, έχει μεγαλύτερη θνητότητα όμως, κύριε καθηγητά. Το πρόβλημα λοιπόν, ναι, αλλά η θνητότητα, προσέξτε, σε αυτούς που έχουν το πρόβλημα, δεν μπορείς να τους επιβάλλεις να προστατεύσουν την υγεία τους. Mm-hmm. Όπως δεν μπορείς να επιβάλλεις τους μάρτυρες του Ιεχωβά να κάνουν μετάγγιση αίματος και να σωθούν. Mm-hmm. Άρα η μόνη επίπτωση σοβαρή είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έχω δύο πορείες πάνω σε αυτό, χωρίς να είμαι ειδική όπως εσείς. Η μία είναι το δημόσιο συμφέρον και η άλλη είναι η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις όπως το κράνος ή η ζώνη, που πάλι άπτεται του καθενός τη δική του ακαιρεότητα, αλλά βάζουμε ένα πρόστιμο για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν εφάπτονται σε αυτό που συζητάμε σήμερα? Κοιτάξτε, το δημόσιο συμφέρον είναι η μία πλευρά. Θέλω να πω ότι δεν συντρέχει και το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των άλλων στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον άμεσα. Το άλλο που λέτε με το πρόστιμο δεν είναι το ίδιο. Διότι αυτός που του βάζουν πρόστιμο για τη ζώνη, για το κράνος, εάν χτυπήσει, δεν χτυπάει μόνο ο ίδιος, δεν έχει πρόβλημα μόνο ο ίδιος. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους άλλους του κτλ. Που θα εμπλακούν στη σύγκρουση. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, για να κρίνουμε συνταγματική αυτή την υποχρεωτικότητα, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί άλλα μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή ο εμβολιασμός κατηγοριών εργαζομένων, τους αστυνομικοί, ιερείς, κλπ. Αυτό που κάνει η Γερμανία τώρα. Ναι. Θα έπρεπε να προηγηθεί. Η Γερμανία κάνει καθολικό, κύριε καθηγητά. Από Φεβρουάριο. Αφήστε το Φεβρουάριο. Μιλάμε για τώρα. Ναι. Αυτή είναι η αρχή της αναλογικότητας. Mm-hmm. Πάνε κλιμακωτά τα μέτρα. Αυτό σημαίνει. Εδώ δεν πήγαν κλιμακωτά. Για μισό λεπτό. Το σκέφτεστε, κύριε Γενικέ, να πάτε και σε άλλες κατηγορίες? Σώματα ασφαλείας, στην εστίαση. Είναι κάτι που μπορεί να ανοίξει το επόμενο διάστημα? Στους ιερείς, οι οποίοι είναι μεγάλο πρόβλημα και λόγω προπαγάνδας. Να μας απαντήσει, κύριε Σωτηρέλη. Πάω που δεν έχω καμία σχέση με το νομικό σύστημα. Σωστό είναι αυτό. Δεν είμαι σταματολόγος. Θεωρώ δεδομένο ότι θα κριθεί συνταγματικό και από το δικό μας δικαστήριο, όπως έχουν τοποθετηθεί ήδη και αρκετοί συνταγματολόγοι. Το αν θα επεκταθεί ή όχι αλλού, αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα μέτρο για τους άνω των 60. Εκτιμώντας πώς θα πάει, θα δούμε και στην πορεία. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Άρα μένει ανοιχτό. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι συνταγματικό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φοβήθηκε να κάνει σύγκρουση με συγκεκριμένες κατηγορίες με μικροπολιτικά κριτήρια και προτίμησε αυτή τη λύση, πρώτον. Δεύτερον, δεν έκανε επιτάξεις στο ιδιωτικό σύστημα υγείας για να αποδειχθεί ότι πράγματι το σύστημα υγείας δεν αντέχει. Δεν έκανε ένα ειδικό lockdown όπως κάνουν τώρα ήδη στη Γερμανία, στην Αυστρία και αλλού, ή ένα πράσινο πάσο όπως κάνουν στην Ιταλία. Δηλαδή απέφυγε να κάνει όλη αυτή την κλιμάκωση και πέρασε κατευθείαν σε αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Και βεβαίως στη Γερμανία, όπως ακούσατε, υπάρχει συζήτηση να υπάρχουν επιβαρύνσεις στο ασφαλιστικό σύστημα ή στα νοσήλια. Δηλαδή αναζητούνται άλλα μέτρα πριν φτάσουμε σε αυτό. Βεβαίως, αν επιβαρυνθεί η κατάσταση πολύ και αν ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε συνταγματικό και αυτό. Μάλιστα. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αλλά αφού υπάρχει σεβασμός στην αρχή της αναλογικότητας. Μία κουβέντα για τον κύριο Θεμιστοκλός, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Είναι σαφές, ακούστηκε, κύριε Σωτηρέλη. Πολιτικά και επικοινωνιακά, έτσι. Παρακαλώ, ναι. Όσον αφορά το θέμα της συνταγματικότητας, θεωρώ δεδομένο ότι έχει ήδη κριθεί από αυτές τις αποφάσεις και είναι
αυτό που και στις υπόλοιπες... Μα είναι άλλες οι αποφάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και στις υπόλοιπες χώρες. Μιλάμε για κατηγορίες αυτό... εργαζομένων. Ναι. Αυτό... Δεν είναι το ίδιο ζήτημα. Είναι σαφές αυτό που είπατε, κύριε Σωτηρέλη. Δεν θέλω να εμπλακώ στην ειδική αυτή τη στιγμή, αλλά θα δείτε ότι... Είχα ταχθεί υπέρ της πραγματικότητας για αυτές τις κατηγορίες. Υπόθηκε, κύριε Σωτηρέλη, ακούστηκε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Θεωρώ δεδομένο ότι είναι συνταγματικό για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Θα κριθεί ήδη και με αυτό και βλέπουμε και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να προχωρούν σε αυτά. Ωραία, προκαταλαμβάνω τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σωτηρέλη, ευχαριστούμε. Εντάξει. Εγώ θέλω, επειδή πρέπει καλά. Να πάμε σε διάλειμμα, πολύ σύντομα να σας ρωτήσω, κύριε Γενική, το θεωρώ επιβεβλημένο. Είδαμε χθες μια γυναίκα που ο σύζυγός της νοσεί και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό να βγαίνει και να διαμαρτύρεται γιατί είναι εκτός μεθ στην νοσηλεία του, ενώ μπήκε ο Μητροπολίτης, ο οποίος είναι κερνητής, κατευθείαν. Έχετε κάποια απάντηση γι' αυτό, το γνωρίζετε το θέμα? Όχι, δεν το γνωρίζω το θέμα.